Είμαι ο Γεωπόνος της Μακεδονικής και βρισκόμαστε σε ένα κτήμα με γλυκό καλαμπόκι ώστε να ελέγξουμε το στάδιο της ωριμότητας. Πώς λέγεσαι? Σιδηρόπουλος Παύλος. Τι κάνετε, κύριε Σιδηρόπουλο, εδώ με τα καλαμπόκια? Είμαι παραγωγός διακρισίων στρεμμάτων, εγώ και ο αδερφός μου, και εργούμε και τη Μακεδονική Χαλβατζής γλυκά καλαμπόκια. Εδώ και 5 χρόνια. Η συγκομιδή πώς γίνεται? Η συγκομιδή γίνεται με τα χέρια, με εργάτες, οι οποίες μαζεύουν τα καλαμπόκια. Το ένα με το δώσει οδηγίες ο γεωπόνος του κύριου Χαλβατζή ότι είναι έτοιμα οριμασμένα. Μακεδονική. Θα μας μιλήσει ένας από τους ιούς Χαλβατζή, ο Λεωνίδας, ο Χαλβατζής. Σήμερα είδαμε το προϊόν του καλαμποκιού από το χωράφι μέχρι το εργοστάσιο σας. Πέστε μου, τι διαδικασία? Η όλη διαδικασία έχει ως εξής. Έχουμε συστήσει μια παραγωγική ομάδα αγροτών, η οποία καλλιεργεί σύμφωνα με τις ανάγκες μας τα λαχανικά μας, τα παντζάρι και καλαμπόκι, στα ανάλογα στρέμματα που τους δίνουμε. Υπάρχει συμβολιακή παραγωγή, ώστε ο παραγωγός να ξέρει προκαταβολικά πόσα στρέμματα θα καλλιεργήσει και σε τι τιμή θα τα δώσει στην εταιρεία μας. Μετά από όλα αυτά, έχουμε φτιάξει και ένα πρόγραμμα τραπεζικής συμβολιακής σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, που ο παραγωγός έχει τη δυνατότητα να προεισπράξει το 50% των πωλήσεων του λαχανικού του σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει η καλλιέργειά του. Yes. Αυτό είναι η παραγωγική διαδικασία σε σχέση παραγωγού εργοστασίου μας. Το χωράφι και μετά να φύγουμε στο εργοστάσιο. Από εκεί πέρα, σήμερα είναι η μέρα συγκομιδής. Σήμερα συγκομίζουμε καλαμπόκια. Υπάρχει ο παραγωγός ο συγκεκριμένος που συγκομίζει τα καλαμπόκια και έρχονται αυθημερών στο εργοστάσιο μας. Το καλαμπόκι, όταν συγκομιστεί, το παραλαμβάνει ο γεωπόνος μας που είναι καθημερινά στο χωράφι που συγκομίζονται. Τα παραλαμβάνουμε εδώ πέρα, τα βάζουμε
στα ψυγεία μας, στον ένα βαθμό θερμοκρασίας και την ίδια ημέρα αυθημερών συσκευάζονται σε συσκευασίες στα φακελάκια βάκουμ. Από εκεί και πέρα το προϊόν, όπως καταλαβαίνετε, από το χωράφι στο εργοστάσιο και συσκευάζεται. Αυτή η διαδικασία είναι αυθημερών. Μέσα σε 24 ώρες το προϊόν έχει συσκευαστεί. Έτσι κρατιέται φρέσκο με όλη του τη γεύση. Από εκεί και πέρα, από τους θαλάμους του ψυγείου, κατευθύνονται... σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, που θα βρείτε τα προϊόντα μας στα ψυγεία Μαναβικής. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ναι. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Λεωνίδα πόσους παραγωγούς, τι τονάζει έχουμε, τι στρέμματα έχουμε όσον αφορά την καλλιέργεια του καλαμποκιού και του πατζαριού. Η ομάδα μας αριθμεί 39 μέλη. Συνολικά καλλιεργούνται 1.100 στρέμματα για τη φετινή χρονιά. Τα 700 στρέμματα είναι πατζαριού και περίπου 400 στρέμματα είναι καλαμποκιού. Αυτό το φαινόμενο του έτους, του χρόνου, μπορεί να έχουμε αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Πώς πήγε η παραγωγή? Εδώ και μια πενταετία τα στρέμματα είναι αυξητικά. Κάθε χρόνο ανεβάζουμε σιγά σιγά και σταθερά τα μέλη της ομάδας και εξίσου το ίδιο και τα στρέμματα. Δηλαδή κάθε ένας παραγωγός ξεκινάει σταδιακά, ξεκινάει από τα 10 στρέμματα, 15, 20, δηλαδή δίνουμε μια αυξητική, υπάρχει μια αυξητική τάση. Έτσι ώστε και ο παραγωγός να εξοικειώνεται καλύτερα με την κάθε μία καλλιέργεια, ή του πατζαριού ή του καλαμποκιού. Η τάση είναι αυξητική. Η τάση είναι αυξητική διότι έχει ζήτηση το προϊόν σας κιόλα, για να δώσετε εντολή, έτσι δεν είναι? Η σωστή ποιότητα, η σωστή συσκευασία, η σωστή τοποθέτηση, το σωστό marketing έχει τα αποτελέσματα που βλέπετε. Ευχαριστώ πολύ.